Συναγηθήκαμε σήμερα με τον Δήμαρχο Λευκοσίας στο Δημοτικό Θέατρο, το οποίο είναι στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης του. Ένα θέατρο με ιστορία. Είχε και εκείνη την ατυχή ο περιστατικό. Έχει όμως διαμορφωθεί σε ένα σύγχρονο θέατρο, το οποίο θα φιλοξενεί τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της πρωτεύουσας και όχι μόνο, με χωρητικότητα 1000 θεατών, με μεγαλύτερη στέγη από ό,τι ξέραμε, με αμφιθεατρική κλίση μεγαλύτερη. Είναι ένας χώρος που πραγματικά νομίζω ότι θα αποτελέσει έτσι ένα κέντρο που θα έλκει όλα τα πολιτιστικά της πόλης. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και περιμένουμε την ολοκλήρωση του σύντομα. Σας ακούσαμε μέσα που λέγατε ότι και εσείς δώσατε παραστάσεις σε αυτό το ιστορικό θέατρο. Έχω δώσει πολλές παραστάσεις και μουσικής και θεατρικές και χορού στα νιάτα μου. Τώρα θα τις απολαμβάνω από άλλους. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του έργου, στα δημόσια έργα, στους λειτουργούς των δημοσίων έργων, φυσικά στην κυρία Υπουργό και στο Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών. Το έργο βαίνει προς ολοκλήρωση. Ακόμα ένα puzzle της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Λευκοσίας μπαίνει στη θέση του. Να υπενθυμίσω ότι πολύ πρόσφατα εγκαινιάσαμε την κρατική πινακοθήκη σύγχρονης τέχνης απέναντι από την πύλη Αμοχώστου και προχωρά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και η δημιουργία, το χτίσιμο του Κυπριακού Αρχαιολογικού Μουσείου εδώ παραδίπλα στο χώρο του παλιού νοσοκομείου. Άρα η Λευκοσία μας μετατρέπεται και στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια, κέντρο πολιτισμού και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Θα ήθελα επίσης να πω ότι για ακόμα μια φορά αποδεικνύουμε ότι έργα τα οποία ήταν στάσιμα για πάρα πολλά χρόνια ως Δημοτική Αρχή σε συνεργασία πάντοτε με τα αρμόδια Υπουργεία δίνουμε συγκεκριμένες λύσεις, βρίσκουμε χρηματοδότηση και προχωρούμε. Παράδειγμα, η Καλλιπόλεως, το νέο Δημαρχείο που πρόσφατα είχαμε τα εγκαίνια, προχωρά το Αρχαιολογικό Μουσείο, ολοκληρώνεται το Δημοτικό Θέατρο, ολοκληρώνεται η Καλλιπόλεως και πάρα πολλά άλλα. Πότε θα έχουμε τη χαρά να δούμε την πρώτη παράσταση? Θα πρέπει να απαντήσουν οι ειδικοί και οι υπεύθυνοι επί το έργο, αλλά πολύ σύντομα. Εντός Μαΐου, ας πούμε, θα μπορεί. Θα είναι έτοιμο εντός Μαΐου. Το κτίριο θα είναι έτοιμο για παράσταση, εκτιμούμε, μέσα στο Μάη. Αλλά το πότε θα γίνει η παράσταση δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από εκείνους που θα τη διοργανώσουν. Το κτίριο σαν τέτοιο θα είναι έτοιμο από το Μάη. Θα πείτε λίγο πόσα στήχησε, πόσο χρόνο ναι, το κόστος του συμβολέου ήταν 8,7 εκατομμύρια και παραμένει σε αυτά τα πλαίσια, δεν θα υπάρξει υπέρβαση του κόστους. Ο χρόνος εκτέλεσης ήταν 24 μήνες και τελειώνει με ένα μήνα καθυστέρηση, όμως πιθανότατα θα είναι δικαιολογημένη γιατί υπάρχουν απαιτήσεις εργολάβου για βροχερόν καιρό που εξετάζονται τώρα και έτσι ουσιαστική καθυστέρηση δεν έχει υπάρξει. Ευχαριστώ.